Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη με κοινό κάλεσμα της ΕΛΜΕ, του Διδασκαλικού Συλλόγου και του Συλλόγου Αποφύτων της ΕΠΑΘ, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων αλλά και απλοί πολίτες, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της νεολαίας του, μέλη της Πρωτοβουλίας Αντίστασης και άλλων πολιτικών χώρων, συγκεντρώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία και πραγματοποίησαν πορεία. Ετοιμάτως η διάσωση της παιδείας, όπως ανέφερε η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαρία Λουκοπούλου, που σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στόχος των κινητοποιήσεων είναι να σταματήσει η εξαθλίωση στα σχολεία και την κοινωνία. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Πρωτοβουλίας Πεζών Ποδηλατών Δράμας με τον Δήμαρχο Δράμας Κυριάκο Χαρακίδη καθώς και των καθηγητών από το ΕΠΑΛ και ΣΕΚ, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Δράμας, όπου και ανακοίνωσε και συζήτησε την άποψη και τη συμπαράσταση της πρωτοβουλίας για το πρόγραμμα Ποδήλατο και Κίνηση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο την προώθηση του ποδηλάτου αλλά και την επαναχρησιμοποίηση μεταχειρισμένων ποδηλάτων μετά από την επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων τους που θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις του Δήμου Δράμας. Όσα ποδήλατα δεν μπορούν να διορθωθούν, θα διαχωρίζονται και θα πηγαίνουν προς ανακύκλωση. Στο τέλος, τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία της πόλης για χρήση από τους πολίτες. Η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ Ξάνθης, σε συνεργασία με τους πρωτοβάθμιους συλλόγους των δημοσίων υπαλλήλων, διοργανώνει εκδήλωση για την υγεία. Την Τετάρτη 6 Μαρτίου και ώρα 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης με θέμα υγεία στις ημέρες μας. Στη θέση του αστυνομικού διευθυντή Ξάνθης παραμένει ο Γιώργος Γκοδοσίδης μετά τις κρίσεις που έγιναν στην ελληνική αστυνομία. Το έργο του, όπως ήταν αναμενόμενο, κρίθηκε απολύτως επιτυχημένο και για τρίτη διαδοχική διαδικασία κρίσεων ο Γιώργος Γκοδοσίδης παρέμεινε στο βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και στα ίδια καθήκοντα. Στις κρίσεις της ελληνικής αστυνομίας προήχθη στο βαθμό του υποστρατήγου ο Γιώργος Σαλαμάγκας, ο οποίος τοποθετήθηκε και επισήμως πλέον στη θέση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ιδιαίτερο ρόλο στην επιβράβευση των αξιωματικών στη Θράκη έπαιξαν επιτυχίες τελευταίου διαστήματος με τις διαδοχικές εξιχνιάσεις των σοβαρών εγκλημάτων. Τέλος από τις κρίσεις παρέμεινε στο βαθμό του ταξιάρχου και στη θέση του αστυνομικού διευθυντή Αλεξανδρούπολης ο πρώην διευθυντής της Ξάνθης Ιωακήμ Τσουκνάδης, η συμβολή του οποίου στην ήπια αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος έχει εκτιμηθεί δεόντως.